Είναι η μουσούδα σου, ρε Τσιμιτσέλη, για να βιδώνεις Γερονικολού. Ναι, και πριν από τη Γερονικολού, ποια είχε παντρευτεί? Μισό λεπτό, την άλλη, την ωραία. Τσιμιτσέλη. Έτσι, εδώ σου μιλάει ο Σαρόπουλος, μιλάει. Εδώ, εγώ δεν ξέρω να ακούς. Βγάζει μαγιά ο Τσιμιτσέλης. Τσιμιτσέλη, τι θέλεις, ρε. Βγάζει μαγιά και τις κλέβει τις γυναίκες, τις ρίχνει. Είναι το μουσούδι σου Τσιμιτσέλη για Γερονικολού. Όχι, και δεν είναι το μουσούδι του, μια χαρά αγόρι είναι. Νόστιμος είναι. Κάτσε ρε, λένε τώρα. Είναι και άσχημος. Για την Γερονικολού να μιλάει. Βγάζει όμως μια μαγιά, ρε, μου πάνε του μιλάνε και τον βλέπεις ότι είναι μέσα στην αντίδραση. Αυτό αρέσει στις γυναίκες. Ότι βγάζει, δεν βγάζει αυτό το τυτικίστικο που έχουν ορισμένοι άντρες τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν ο Τσιμιτσέλης βγάζει μαγιά, ο Ιατρόπουλος τι πρέπει να κάνει? Ο Ιατρόπουλος δεν χρειάζεται να βγάλει μαγιά. Ο Ιατρόπουλος την έχει. Από... την έχει, ρε παιδί μου, περπατάει ο άνθρωπος και λες να ένας μάγκας. Από πού, ρε παιδί μου? Να κοιτάει και, λες αυτό το έχει, είναι έμφυτο. Και από πού και ως πού ο Τσιμιτσέλης βγάζει μαγιά? Βγάζει γιατί όταν το ρωτάνε πάνε κάποιοι και του παίρνουν συνέντευξη, ρε παιδί μου, κάτι περίεργη, κάτι λίγο. Διγκιντάνγκηδες, πώς τους λέτε εσείς αυτούς? Έτσι, ναι, τους περίεργους. Πάνε και το ρωτάνε, «Ωχ, πες μας, πώς είναι η σχέση σου με την Κατερίνα?» Και γυρνάει τους κοιτάει έτσι, λέει, «Γιατί πρέπει να πούμε προσωπικά τώρα, δηλαδή?» Απαντάει σε αυτό το στυλάκι, δεν είναι αυτό το στυλάκι, «Ότι ωραία που περνάμε!» Και μετά, «Μα τι με ρώτησε, μα...» Το έχει, ναι. Το βγάζει από μόνος του. Εσείς που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις, τα γκόσιπ αυτά. Αυτά τα γκόσιπ. Και τι να κάνουμε, στην Ελλάδα είμαστε. Τι ερωτήσεις να κάνουμε? Στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, τι ερωτήσεις να κάνουμε. Όλη τη ώρα για τα μνημόνια να ρωτάμε. Ενώ σαν σήμερα το 1984, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Τώρα θα φτιάξει και όπως διαβάζαμε τις προάλλες, και μια καινούργια εφαρμογή που θα μπορείς να βρίσκεις σύντροφο. Πραγματικό σύντροφο. Με βάση τα ενδιαφέροντά σου. Να σου πω, δεν υπάρχει. Ναι, θα σε πηγαίνει κάπου αυτή η εφαρμογή. Δηλαδή, θα ψάχνεις έτσι αόριστα. Θα βρεις και ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα από το Facebook, της ίδιας ηλικίας περίπου, της ίδιας κοινωνικής κατάστασης. Από τις αναρτήσεις σου θα καταλαβαίνει με ποιες ταιριάζεις, με ποιους ταιριάζεις, και θα σου δείχνει πρόσωπο με το οποίο θα μπορούσες να κάνεις μια φιλική σχέση που θα μπορούσε μετά να γίνει και κάτι παραπάνω. Άμα είναι για κανένα μανίκι. Α, δεν ξέρω αν το Facebook τα θέλει αυτά. Κύπριος ποδοσφαιριστής του... Τέλος πάντων, έπαιζε ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, και τον παίρνει τηλέφωνο συγκεκριμένα, τον παίρνει μια φορά τηλέφωνο, τον παίρνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Μετά πολλά με τα λίγα τον παίρνει 36 φορές τηλέφωνο. Σε πόση ώρα? Σε ένα απόγευμα, από τις 6 μέχρι τις 8. Ναι. 36 φορές. Και ο συνάδελφος, χωρίς να κάνει την πίστη του, συνεχίζει. Σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στο σπίτι του να του ζητήσει το λόγο γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Φεύγει, πηγαίνει και εδώ το σπίτι. Μην πεις το όνομα του συναδέλφου. Υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτός πιστεύω ότι έβγαζε θέματα όμως, σίγουρα. Τέτοια επιμονή. Θα μου το πεις μετά, το ξέρω εγώ. Δεν θα στο πω το όνομα. Καλά, εντάξει. Πάει την πόρτα. Κρίμα. Από κάτω το κουτούλι. Βγήκε αυτός. Με τι βγήκε? Το λέει στο τηλέφωνο. Τάδε άνοιξε. Ο τάδε είμαι. Αυτό λέγεται θράσος. Ο τάδε είμαι. Έπαθες κάτι, σε παίρνω τηλέφωνο. Α, έπαθες κάτι, ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο και δεν τη σηκώνεις. Και το απαντάει όλος ο πάνω. Θρυλείται ότι το απαντάει. Κατέβω κάτω και θα σου μπιμπιπ τα μπιμπιπ που δεν σου έχουν ξαναμπιμπιπ. Και σε media day που γίνεται, δηλαδή που μιλάνε σε όλους τους εκπροσώπους τύπου, ναι. Μετά από κανένα εξάμηνο, ο εν λόγω λέει στους υπόλοιπους συναδέλφους, την ώρα που έλειπε ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο ποδοσφαιριστής λοιπόν λέει ότι πείτε το ότι όπου τον δω θα του τσαλακώσω τα γόνατα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται 36 φορές τώρα. Εντάξει, αυτός το έκανε λόγω επαγγελματικής. Δεν υπάρχει, Ελένη, 36 φορές. Αυτός το έκανε γιατί ήθελε να βγάλει ένα θέμα. Εδώ σε παρακαλώ, μην ακούω. Εδώ μιλάμε εδώ για τρέλα. Περίμενε τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει ένα άνθρωπο 36 φορές. Εντάξει, είναι λάθος, αλλά το κάνουν αρκετοί δημοσιογράφοι που μένουν για να βγάλουν είδηση. Ελένη, είναι λάθος. Βούλο και άκου, ναι. Εδώ. Δεν υπάρχει 36 φορές τηλέφωνο σε ένα απόγευμα. Είναι λάθος. Να πάμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τα ερωτικά. Που εκεί δεν υπάρχουν λάθη και σωστά, γιατί εκεί μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πάθος. Εκεί βέβαια καταλαβαίνεις και την τρέλα που κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του, κατά πόσο είναι επικίνδυνος ή όχι. Αυτή θα μπορούσε, λέει, η συγκεκριμένη κατηγορούμενη να γράψει και τα απομνημονεύματα μιας καθηγήτρια.
Μιας και αφυστερημένης. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννη πήγε και στο διαμέρισμα του ήξερε που μένει. Την ώρα που έλειπε, μπήκε από το παράθυρο, απόλαυσε ένα μπάνιο μέσα στο σπίτι του. Ο ίδιος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε όταν το σύστημα ασφαλείας και οι κάμερες που είχε τοποθετήσει έδειχναν ότι κάτι συμβαίνει. Ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ να σημειωθεί ότι ήδη είχε κάνει δύο φορές καταγγελία στην αστυνομία όταν είχε δει το αυτοκίνητό της παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του. Έβγαλε περιοριστικά μέτρα, δηλαδή. Όταν η αστυνομία έψαξε το αυτοκίνητό της, βρήκε και ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Ενώ ο άντρας επέλεξε να κρατήσει την ανωνυμία του. Δέχτηκε απειλητικά μηνύματα μετά το περιστατικό από αυτήν, τη συγκεκριμένη τη Ζακλίν, η οποία του είπε: «Ξέρω γιατί τα είπες όλα στην αστυνομία. Ξέρεις ότι κατά βάθος είχα μπει και ότι θα έκανα μπάνιο με το αίμα σου». Τι λες? Μιλάμε για τρέλα. Ο άνθρωπος σώθηκε δηλαδή. Έπρεπε να το είχε καταλάβει, είναι τώρα μέσα αυτή η φυλακή, την κλείσανε. Γιατί καλά στα μυαλά έτσι κι αλλιώς δεν ήταν. Αλλά μετά από ένα. Κοιτάξτε πόσο επικίνδυνο είναι να γνωρίζεις ανθρώπους από αυτές τις διαδικτυακές φόρμες πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό θα τον ακούτε το Σαρόπουλο. Στο πρώτο ραντεβού θα τη βιδώνετε. Θα τη βιδώνετε για να. Και αν τον είχε σκοτώσει από το πρώτο ραντεβού. Αυτή τι ήθελε τώρα. Αφού έστειλε μηνύματα από το δεύτερο ραντεβού. Όχι, πριν να γίνει το δεύτερο. Ελένη. Τι ήθελε. Αχ, παιδί μου. Τι ήθελε, μωρέ. Παιδί μου, Ελένη. Δολοφόνος ήταν αυτή. Όχι, Ελένη μου. Αυτή ήθελε. Τι θέλει. Ήθελε, τι ήθελε. Ήθελε το γερμανοπολίγωνο το μεγάλο. Ναι. Να πάρει και να πάρει κλακ, 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 να ξεπιτσικάρει όλε τι βίδες, όλο το τέτοιο. Και να τι βγάλει, να βάλει και καινούριο κλακ, τελειώσαμε. Αλλά αυτή ήθελε γερμανοπολίγωνο. Δεν ήθελε δοκιμαστικό κατσαβίδι. Ούτε αλενάκι, ούτε 18 καρδάκι. Ήθελε γερμανό πολύγωνο για να γίνει άνθρωπος. Έχω δει μία ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας. Το βασικό ένστικτο. Όχι. Πώς το έπαθες? Μία που είναι σε εταιρεία και έρχεται μία ακόμη στην ίδια εταιρεία η οποία του παίρνει την προαγωγή μέσα από τα χέρια. Ποια είναι αυτή άραγε η ταινία? Και μετά πηγαίνει στο γραφείο της αυτό στην αρχή και την πηγαίνει τάπα να πούμε τάπα. Αλλά μετά την εξηγεί ότι θέλει να κόψουνε. Και αυτή πηγαίνει και λέει σε όλους ότι αυτός της επιτέθηκε για να τη βιάσει. Ότι ήρθανε σεξουαλική και ότι βίασε. Αυτός δεν όλες το. Κάτι τέτοια παίζει. Δεν το λέει στη γυναίκα του και γίνεται μετά θύμα εκβιασμού. Αν είναι η ώρα για τα σεξουαλικά σκάνδαλα ή όχι, αυτό θα το κρίνω. Είναι σοβαρά θέματα. Θα το κρίνω μονάχα εγώ, να ξέρεις. Αυτό μην το ξεχνάς. Η ΕΡΤ χτύπησε κόκκινα στην τηλεθέαση λόγω Eurovision. Σάλμα Χάγεκ. Είδες που λες ότι δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν και τα παραβλέπουν. Λοιπόν, εδώ τώρα η Σάλμα Χάγεκ. Εδώ η Σάλμα Χάγεκ τώρα είναι ένα κορίτσι ωραίο. Ελένη μου. Η Σάλμα Χάγεκ είναι ένα κορίτσι μερακλείδικο, φαίνεται. Ότι έχει και πολλά προσόντα, έτσι. Θα σου πω τι συμβαίνει. Η Σάλμα. Έχει, να στο θέσω έτσι, έχει μούτρα μερακλούς. Έχει μούτρα μερακλείδικα η Χάγεκ. Δηλαδή είναι ο τύπος της γυναίκας που λέει σε ρε παιδί μου, ναι, βγάζει μερακλειδιλίκη. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο σε μια γυναίκα από το να βγάζει μερακλειδιλίκη. Και η Χάγεκ πρέπει να έχει μαύρη ζώνη στο μερακλειδιλίκη.